Γεια σας. Έλενα, θα ξεκινήσουμε με σένα. Πού είναι το πάρτι? Είναι σε μια αίθουσα που είναι έτσι... Σοφία. Ναι. Τι έχουμε θέμα σήμερα? Κουμπάρα. Κουμπάρα. Από το διάστημα είσαι εσύ σήμερα. Εντάξει, τώρα δεν μπορούσα να βάλω αυτά τα κλασικά τα φορέματα, τα κουμπά. Από τα κλασικά τα φορέματα μέχρι το naked issue εδώ σήμερα, έχουμε και χιλιάδες πράγματα εντωμεταξύ. Ναι. Εγώ νομίζω ότι ό,τι και να λέγαμε για σήμερα, εσύ θα το βάσεις αυτό, γιατί θέλεις να το βάλεις. Τελείωσε. Θα σας πω την αλήθεια, δεν το θεώρησα τόσο προκλητικό. Mm. Είχα κάποιες... Λόγω του πατέρα μου, γινώ. Εννοώ. Αλλά εντάξει. Δηλαδή είναι και μαύρο, είναι και διαφανές, έχει και πέρλες. Δηλαδή είναι σαν να χορεύεις μετά για το γάμο, να σκάνεις από την τούρτα και να λες... Hi! Hello, Mr. President. Δηλαδή, ναι, και είναι και μια πολύ ωραία εμφάνιση εντωμεταξύ που την έκαψε σήμερα, χωρίς νόημα. Αλήθεια, χωρίς λόγο. Έλα, Παναγία μου και Χριστέ μου. Λαζί. Παρακαλώ. Λαζί την Παρή. Στέλιο, αυτό που γίνεται στη Λεμεσό, έτσι... Δηλαδή, περίμενε σήμερα στο μυστήριο δηλαδή, του γάμου, στην εκκλησία, να γδυθείς εσύ. Και σκέφτηκες και τον πατέρα σου. Ναι, αυτό είναι πάντα εκεί. Δεν είναι και προκλητικό. Δεν θα σου πω ότι είναι προκλητικό, γιατί αυτή η λέξη δεν μου αρέσει για τα ρούχα και μου φεύγει καμιά φορά και τη λέω, αλλά δεν μου αρέσει. Εντάξει, τι σημαίνει προκλητικό, δεν υπάρχει αυτό. Όμως, μία σεμνότητα στην εκκλησία επιβάλλεται. Ναι. Κατ' εμένα. Θες να με πεις πουριτανό, θες να με πεις πες με. Συντηρητικό. Εγώ, συντηρητικό, ναι, πιστεύω ότι στην εκκλησία αυτό δεν μπαίνει μέσα. Εμένα, ας πούμε, η άποψή μου είναι ότι οι κουμπάρες πρέπει να φοράνε κάτι σχετικά κλασικό, να φοράνε κάτι δηλαδή διαχρονικό, μάλλον όχι κλασικό, κάτι που να μείνει στο χρόνο, να βλέπεις όπως και για τα νηφικά έχω την ίδια άποψη, να βλέπεις φωτογραφίες χρόνια μετά και να βλέπεις και την εποχή, όμως να μην τρέπεσαι και για το πώς ήσουν. Ευχαριστώ. Και τη σάντα αυτή είναι τραγική. Δεν σας αρέσει. Καθόλου. Πάει με τη γούνα. Εν τω μεταξύ, ο Γιώργος έχει αρχίσει ήδη να παίρνει το πινακάκι του, να βάλει κατευθείαν το βαθμό. Αφού τα έχουν πει τα περισσότερα, η αλήθεια είναι αυτή. Τι να σου πω, εγώ θα σου προσθέσω... Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι είναι η ωραιότερη σου εμφάνιση στο My Style Rocks, σε λάθος κόνσεπτ, σε λάθος δοκιμασία. Και είναι πάρα πολύ άσχημο αυτό και είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί τώρα έχεις κάψει ένα εξαιρετικό look, το οποίο θα μπορούσε να έχει έρθει κάπου αλλού μια άλλη μέρα, και να έχεις πάρει πολλά τεσσάρια, πολλά πεντάρια και από εμάς και από απέναντι. Είναι κρίμα. Δηλαδή, αν είχαμε θέμα όντως ρεβεγιών, θα ήταν τα μάμ. Είναι εξαιρετικό ρε εσύ, Σοφία, αλλά δυστυχώς είναι λάθος ημέρα. Δεν πειράζει. Είναι έτοιμη να πιάσει το μικρόφωνο. Δεν θα σου βάλω άσο, ε. Είναι έτοιμη να πιάσει το μικρόφωνο. Αυτό όμως είναι φόρεμα, το κάνω ακούστη. Ευχαριστώ. Σου βάλα ένα περίεργο δύο, όπως λέω. Περίεργο. Ναι. Λοιπόν. Σοφία, βάλει τη γούνα της μαμάς. Να σου πω κι εγώ ότι η τελική βαθμολογία είναι 6,6. Κρύψου πίσω από τη γαλάζια λίμνη. Ευχαριστώ. Και πήγαινε στη θέση σου.